Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είναι Κυριακή. Έχουμε ένα χαλαρό βλογκάκι, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα. Προς το παρόν έχω έρθει στο πατρικό μου και έβαλα ένα πλυντήριο, το άπλωσα. Τα υπόλοιπα τα άφησα γιατί θέλω να πάω σπίτι. Οπότε θα περάσω αυτή την Κυριακή μαζί. Το φως προς το παρόν θα το αφήσω εκεί για να φωτίζει έτσι όλο το περιβάλλον και όλο το σπίτι δωμάτιο. Λοιπόν, θα κάνω τώρα μία λαχανόσουπα με μπρόκολο μέσα και πατάτες και θα δείτε τώρα τελικά που θα τα φτιάχνω. Έψαξα για συνταγή, η αλήθεια είναι, αλλά πρώτον βαριέμαι να ακολουθώ συνταγές. Βαριόμουν επίσης να ψάξω την κατάλληλη συνταγή με όλα τα υλικά που έχω, οπότε θα βγάλω μία από το μυαλό μου. Αν βγει τελικά ωραία που θα τη δοκιμάσουμε στο τέλος, θα γράψω υλικά κάτω στην περιγραφή, θα βλέπετε κιόλας. Και θα δούμε πώς θα γίνει. Έχω βάλει εδώ το λάχανο, τις πατάτες που θα βάλω μέσα. Αυτό που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και θα τα ψιλοκόψω όλα εδώ σε περίπου όμοια κομμάτια. Γιατί μάλλον θα τα βάλω όλα μαζί να ψήνεται σιγά σιγά αργά ωραία μόνη της. Να γίνεται όσο εγώ θα κάνω μπάνιο. Γενικά μου αρέσει να μαγειρεύω έτσι. Να μην έχω συγκεκριμένες συνταγές. Απλά να παίρνω έμπνευση, ρε παιδί μου, από διάφορες που βρίσκω ή που ξέρω ήδη και τέτοια. Και να κάνω τα δικά μου μετά. Μου φαίνεται έτσι πιο φαν, αφού είναι που είναι να μαγειρέψει. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω για τον διαφορετικό χώρο που υπάρχει τώρα εδώ πέρα και αυτά, γιατί βαριέμαι, θα τα δείτε και στην πορεία. Νομίζω έχω βάλει πολύ μπρόκολο. Να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και γενικά να φροντίζετε τον εαυτό σας. Και θα το αφήσω περίπου στη μεσαία θερμοκρασία, να ρουφήξουν τα υγρά, να βράσουν γενικά και θα το βλέπω έτσι πότε. Μέχρι να ετοιμαστεί η σούπα θα καθαρίσω λίγο το χάος που έκανα στην κουζίνα, θα κάνω κανένα μπάνιο και αυτά για να τελειώσω μετά και να κάτσω να φάω με την ησυχία μου, να δούμε πώς θα είναι και η σούπα. Θα την αφήσω λίγο ακόμα να τραβήξει τα πολλά υγρά και μετά θα φάω επιτέλους γιατί πεινάω πάρα πολύ. Θέλω να δοκιμάσω γιατί φαίνεται και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Α, okay, αλλά είναι γαμό. Λοιπόν, και αφού τελείωσα το φαγητό και τελείωσε γενικά και η σημερινή μέρα, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Θα φάω, θα δω κανένα βιντεάκι και μετά θα κάνω επεξεργασία το σημερινό vlog. Θα σας αφήσω τα υλικά που χρησιμοποίησα και γενικά πάνω κάτω από τη συνταγή, τέλος πάντων κάτω στην περιγραφή. Οπότε αυτά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!